τύπος μεταξύ φίλων. Για όλες εσάς που σας αγαπώ, μ' αγαπάτε, έχουμε γνωριστεί για καινούριους φίλους, γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια, 3 χρόνια στην πραγματικότητα, που είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας, είχαμε τα άγχη μας, ο καθένας με τα θέματα της δημόσιας υγείας, με την οικογένειά του, τώρα νέα θέματα λόγω της σύγκρουσης, Ρωσίας, Ουκρανίας, όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν και δεν μας αφήνουν να απολαύσουμε τις καθημερινές στιγμές. Γι' αυτό το λόγο σας προσκάλεσα και ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ για να απολαύσουμε τις μικρές καθημερινές στιγμές της φιλίας και της επικοινωνίας που πρέπει να υπάρχει μεταξύ μας. Όταν πριν από 3 χρόνια με εξέλιξε η ηλιοκλευτή, εγώ το μόνο που σκέφτηκα είναι ότι πρέπει πάντα να υπάρχει αυτή η επικοινωνία με όλους μας, γιατί η πολιτική δεν είναι μόνο πρόσωποι, δεν είμαστε μόνο 1, 2, 3 βουλευτές, δεν είναι κάποιοι υπουργοί, είναι όλοι μαζί. Και η πολιτική επιτάσσει την επικοινωνία και να θέτουμε όλοι μαζί τα θέματα για τον τόπο μας. Και σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ, άτυπα, χωρίς θεσμικούς ρόλους, έτσι, για ένα καφέ. Και θα ήθελα και επίσης, βέβαια, αυτή η πρόσκληση έχει να κάνει και με το δεύτερο όνομά μου, το Διονυσία το Θεοδώρα, που είναι, όπως σας δεν το ξέρετε, λέει το αγαπημένο, το όνομα της μητέρας της μητέρας μου, και αυτό γιορτάζω και αυτό αγαπώ και ήθελα να κάνω αυτό το κέρασμα έτσι και για το όνομα, για να είμαστε καλά με την οικογένειά μας, με τους φίλους μας και με την εκκλησία μας, έτσι, Διονυσία Θεοδώρα. Του κεράσματος, έτσι, του φιλικού, ήθελα να σας πω και 2-3 πράγματα για τα οποία αυτό το διάστημα μας έχουν κάνει εδώ τοπικά χαρούμενους. Γιατί μπορεί το διεθνές σκηνικό να είναι δύσκολο και να μας έτσι βάζει συνέχεια σε νέες προκλήσεις που πρέπει η μικρή μας, αλλά πραγματικά δημιουργική και σημαντική χώρα η Ελλάδα να ανταποκριθεί. Εμείς όμως τοπικά έχουμε κάποια πράγματα που πρέπει να χαρούμε, διότι τα πετυχαίνουμε. Το πιο σημαντικό, θα έλεγα, επίτευγμα σε τοπικό επίπεδο, που το έχουμε προσπαθήσει όλοι και που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το πήρε πάνω του και το φέρνει σε πέρας και την άλλη εβδομάδα ξεκινάμε, είναι το Πάτρα Πύργος. Ξεκινάει, επιτέλους, η κατασκευή και η ολοκλήρωση αυτού του κομματιού του οδικού που θα ενώσει την Ηλία με το υπόλοιπο διευρωπαϊκό δίκτυο. Ένα δίκτυο τόσο εθνικό όσο και ευρωπαϊκό. Είναι λοιπόν σημαντικό το ότι η περιοχή της Ηλίας θα είναι πλέον εκεί που της αξίζει και στα θέματα της των μεταφορών. Το Πάτρα Πύργος, το οποίο θα εγκαινιάσουν σε λίγες μέρες τόσο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο Υπουργός Υποδομών, ο κ. Κώστας Καραμαλής, για εμάς, εδώ, την τοπική κοινωνία είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί έχουμε πλημμύσει, έχουμε χάσει δικούς μας ανθρώπους. Υπήρξαν πάρα πολλά ατυχήματα όλα αυτά τα χρόνια. Ατυχήματα τα οποία δεν έπρεπε να υπάρχουν, διότι όλοι πια, όλες οι περιοχές έχουν σωστή ποιότητα δρόμου, αλλά και βέβαια δευτερευόντως, γιατί πάνω απ' όλα είναι οι άνθρωποι μας. Αυτό είναι το μέλημα, να έχουμε ασφαλείς δρόμους για όλους. Δευτερευόντως όμως, μας έχει πάει πολύ πίσω αναπτυξιακά και τουριστικά. Διότι όλοι μέχρι σήμερα λέγανε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε την τάδε ανάπτυξη στην Ηλία, δεν έχει νόημα να αναπτύξουμε, για παράδειγμα, το λιμάνι της Κυλλήνης ή δεν μπορούμε να έχουμε εξαγωγή των προϊόντων από την Αμαλιάδα, διότι δεν έχουμε δρόμο. Τώρα λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η δικαιολογία. Και τουριστικά πρέπει να αναπτυχθούμε περαιτέρω και να αναπτυχθούμε και ακόμα περισσότερο αγροτικά. Διότι είμαστε μια αγροτική περιοχή και τα προϊόντα μας πρέπει να τα αναδείξουμε. Ο δρόμος λοιπόν, το Πάτρα Πύργος, έχει πολλαπλή σημασία για εμάς. Το δεύτερο, έχουμε πετύχει κάτι το οποίο θα το δείτε μακροπρόθεσμα, όχι άμεσα, αλλά είναι μια μεγάλη τομή για την περιοχή της
της Ηλίας και ειδικότερα εδώ της Βόρειας Ηλίας. Να βάλουμε την περιοχή της Ηλίας σε ένα από τα τρία ειδικά χωροταξικά σχέδια και να απαγκιστρωθούμε από την παλιά ζώνη και στην πόλη που δεν ξέρω αν το θυμάστε ή πόσο τεχνικά γνωρίζετε οι περισσότεροι φίλοι το θέμα, ότι πριν από πολλά χρόνια η Ηλία μπήκε σε μια ζώνη της Ιππού Ηλέγχου όπου δεσμεύτηκαν πολλά εδάφη, κυρίως για αγροτική παραγωγή και κυρίως πολύ κοντά στη θάλασσα. Και ακόμα και να θέλαμε να επιτύχουμε τη μυστική ανάπτυξη στην περιοχή μας, στην παραθαλάσσια ζώνη, που είμαστε η μεγαλύτερη παραθαλάσσια ζώνη της Ελλάδας και ενδεχομένως από τις μεγαλύτερες πανευρωπαϊκά, επειδή είχαμε τη ζώε, δεν μπορούσαμε να την αναπτύξουμε. Τώρα λοιπόν εμείς επιτύχαμε το ότι θα υιοθετηθεί ένα νέο ειδικό χωροταξικό σχέδιο και μόλις αυτό ολοκληρωθεί, η Ηλία θα έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να αναπτυχθεί διαφορετικά από ό,τι πριν. Ήταν ένα στοίχημα δικό μας στα θέματα περιβάλλοντος, το οποίο για την Ηλία το πετύχαμε και ειδικά για την Βόρεια Ηλία και την περιοχή της Αμαλιάδας. Επίσης, έχουμε δουλέψει αρκετό καιρό εδώ και με την τοπική αυτοδιοίκηση και προωθούμε τα ΣΚΟΑ, τα οποία θα αλλάξουν το κέντρο της πόλης της Αμαλιάδας, αλλά και την περιοχή της Κουνούντας, του Χαβαρίου και Βόρεια στην Ποινή. Ένα ακόμα θέμα το οποίο θα ήθελα να σας ενημερώσω, επειδή η συζήτηση πάει στην Ποινή, είναι μία μεγάλη δέσμευση την οποία υλοποίησε αυτή τη φορά πάλι ο κύριος Καραμαλής ο Κώστας, ο Υπουργός Οικοδομών. Όταν πήγαμε πρώτη φορά στον κύριο Καραμαλή, αυτό το οποίο του ζητήσαμε ήταν πρώτον το Πάτρε Πλήρους και δεύτερον την υλοποίηση πλέον μιας υπόσχεσης που είχε κάνει πολλά χρόνια το Υπουργείο και η Περιφέρεια στους κατοίκους της Αμαλιάδας και της Ποινίας. Ποιο είναι αυτό? Η αξιοποίηση του φράγματος Ποινιού και της λίμνης Καραμαλή. Ένα μεγάλο έργο. Κανένας δεν το υπέγραφε. Όλα το υποστήθανε στην υπόσχεση. Και οι κυβερνήσεις κτλ. Εμείς λοιπόν καταφέραμε να υπογραφεί πριν από ένα μήνα η μεγάλη μελέτη αξίας 8.610.000 ευρώ για το φράγμα Ποινίου και τη λίμνη Καραμαλή, η οποία θα οδηγήσει στην υλοποίηση έργου περιφερειακού στον νομό μας της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Εκεί περίπου υπολογίζει το Υπουργείο Υποδομών το έργο το οποίο θα γίνει στην περιοχή της Ποινίας και ευρύτερα της Αμαλιάδας. Θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα περιφερειακά έργα της χώρας και είμαστε πολύ περήφανοι που καταφέραμε να φέρουμε την υλοποίηση αυτής της δέσμευσης εδώ στην περιοχή μας. Είναι σημαντικό το έργο για την Αμαλιάδα, διότι κάτι το οποίο γίνεται στην Ποινία, τμήμα του Δήμου Ήλιδας, θα φέρει θέσεις εργασίας στην Αμαλιάδα, θα φέρει νέα έσοδα, νέες δραστηριότητες, την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και ειδικότερα την ανάπτυξη των πολιτιστικών μνημείων της περιοχής της Ποινίας και τη σύνδεση με την αρχαία Ήλιδα και όλη την περιοχή εδώ και θα αναδείξει τη σπουδαιότητα την οποία έχει η περιοχή μας σε σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι αυτό το επίτευγμα της υπογραφής για την Ποινία είναι κέρδος για όλη την Ήλιδα και όλη την Αμαλιάδα και είναι μεγάλη μου χαρά που μπορώ να το μοιραστώ αυτό μαζί σας σήμερα. Κλείνοντας, διότι δεν θέλω να σας κουράζω με πάρα πολλά πράγματα, θέλω να σας πω ότι για την περιοχή της Αμαλιάδας έχουμε βγάλει μέχρι τώρα κονδύλια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος περίπου και των εσωτερικών άνω των 3 εκατομμυρίων για την ανάπτυξη των κτηρίων της Αμαλιάδας, των δημοσίων κτηρίων. Θα βγει και νέο πρόγραμμα για τα ιδιωτικά κτίρια, για την ενεργειακή τους αναβάθμιση, για την αρτιότητά τους και επίσης και για την ανάπτυξη της αστικής περιοχής εδώ της Αμαλιάδας, μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση. Και βέβαια, αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι προσπαθούμε να ενισχύσουμε όλες τις εθελοντικές οργανώσεις, τις οποίες εκεί χρειάζομαι και τη βοηθειά σας, όσοι ασχολείστε με το ελληνισμό
εδώ στην περιοχή μας να μπορέσουμε να στηρίξουμε την τοπική κοινωνία, ειδικά σε αυτή την εποχή που περνά μεγάλες δυσκολίες. Έτσι λοιπόν, είτε είναι η σύλλογη η τοπική, η πολιτιστική, οι σύλλογοι που εκπροσωπούνται στην περιοχή μας όπως ο Ιδρύος Σταυρός και όχι μόνο, εμείς είμαστε μαζί σας για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες. Και επειδή είμαι εδώ μαζί μου και την αναπληρούμενη διοικήτρια του νοσοκομείου της Αμαλιάδας, θα ήθελα να σας κάνω κοινωνού σε δύο προσπάθειες τις οποίες κάνουμε ακόμα και ελπίζουμε να έχουμε αίσια εξέλιξη. Κινούμαστε προς τα εκεί. Για το νοσοκομείο της Αμαλιάδας, μαζί με άλλες προσπάθειες που γίνονται, έχω αναλάβει δύο πράγματα. Και στις 4 Απριλίου, μαζί με τον κύριο Κοτσιόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, θα κάνουμε και αντίστοιχες ανακοινώσεις. Το ένα θέμα είναι η στήριξη του δικτύου νεών εδώ, στην Αμαλιάδα, για τις γυναίκες. Και το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με τη λειτουργία ενός μικρού τμήματος ογκολογικού εδώ στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας για την υποστήριξη των ογκολογικών ασθενών, των συμπολιτών μας δηλαδή που πάσχουν από διάφορες μορφές καρκίνου και των οικογενειών τους. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και θεωρούμε ότι το νοσοκομείο της Αμαλιάδας έχει αυτή τη δυνατότητα να στηρίξει και αυτή τη δράση, αλλά θα είναι και μια δράση εδώ τοπικά στην Αμαλιάδα που θα διακινήσεται σε όλο τον νομό και θα μπορεί να φιλοξενεί οικογένειες των κοινοπαδών και άλλων μακροχρόνιων ασθενών εδώ στο νομό για να τους υποστηρίξουμε και να μην χρειάζεται να πηγαίνουν στην Πάτρα, στην Αθήνα, αλλού και να ταλαιπωρούν. Έτσι λοιπόν, εν μέσω αντίξεων συνθηκών, συνεχίζουμε την ωραία ατζέντα της δημόσιας υγείας, τη στήριξη των αδύνατων συμπολιτών μας, αλλά και την περιβαλλοντική ατζέντα της αναβάθμισης, της αστικής εδώ της περιοχής μας, της τουριστικής ανάπτυξης, της αγροτικής παραγωγής, της ασφάλειας των μετακινήσεων. Είμαι πάντα στη διάθεσή σας για ό,τι σκέψεις έχετε, για ό,τι προτάσεις έχετε να κάνετε και να ξέρετε ότι αυτή η διαδικασία, όσο κρατάει η πολιτική από τη δική μου πλευρά, είναι μια διαδικασία όχι ατομική, αλλά όλων μας, γιατί όλοι μαζί φτιάχνουμε τις προτεραιότητες και την πολιτική για την πόλη μας, για τον νομό μας, για τη χώρα μας. Σας ευχαριστώ πολύ.